Την μεγάλη του ανησυχία για το έργο ανάπλασης του φράγματος του Πηνίου εξέφρασε σε ερώτηση που κατέθεσε στο αρμόδιο Υπουργείο ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Η σύμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο έχει υπογραφεί για την έγκριση των μελετών για αυτό το μεγάλο έργο. Το έργο της μελέτης για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό του φράγματος Πηνίου κινδυνεύει να χαθεί. Το έργο αυτό είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Ηλίας. Εντός του 2021 είναι ο στόχος να παραδοθεί ανακαινισμένο το τουριστικό περίπτερο στη λίμνη του φράγματος Πηνίου, καθώς και τα παράλληλα έργα γύρω από τον χώρο. Μπορεί να υπήρξαν καθυστερήσεις, αναφέρει ο Δήμαρχος Σίλιδας, όμως τώρα προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες. Έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχουν γίνει οι αξιολογήσεις και έχει επιλογή ο ανάδοχος, ο οποίος θα φέρει τα δικαιολογητικά του για να υπογράψει, προκειμένου να μπει να εκτελέσει το έργο. Έχει τελειώσει η διαδικασία η διαγωνιστική. Τώρα πια θα υπογραφεί η σύμβαση για να ξεκινήσει ο εργολάβος να δουλεύει. Εντάξει, μέχρι τώρα υπήρξαν οι διαδικασίες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει. Με το έργο της ανάπλασης του φράγματος αναβαθμίζεται η περιοχή και στόχο έχει να μετατραπεί σε τουριστικό πόλο έλξης. Με την ολοκλήρωση του έργου, η ευρύτερη περιοχή του φράγματος θα αναβαθμιστεί πλήρως και θα μπορέσει να αποτελέσει και πόλο έλξης για επισκέπτες και τουρίστες. Το φράγμα αυτό έχει κατασκευαστεί πάνω από 50 χρόνια και αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν τη συντήρηση και την ανακαίνισή του. Οι δημότες της περιοχής ζητούν, όπως αναφέρει ο κ. Καλαματιανός, το έργο να γίνει άμεσα και να μην ακυρωθεί. Είναι πολύ σημαντικό για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής.